Η φετινή επέτειος των 46 χρόνων, σημειώνει η βουλευτής δράμας του Κινάλ Χαρακεφαλίδου, είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής στον αγώνα κατά της πανδημίας, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντική ήταν η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πως πρέπει να υπάρξει πρόνοια ένταξης για τους ανθρώπους αυτούς στα βαρέα και ανθυγιεινά μετά από τον τεράστιο αγώνα που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν κατά της πανδημίας, όπως μεταξύ άλλων επισήμανε. 3 Σεπτέμβρη, 46 χρόνια μετά. Τα μηνύματα κάθε χρόνο έχουν αναφορά στην 3 Σεπτέμβρη, αλλά κάθε χρόνο έχουν και μία συγκυρία που δίνει τη δυνατότητα αυτό το τόσο συμπυκνωμένο κείμενο του Ανδρέα Παπανδρέου να το ερμηνεύει κανείς και να μπορεί να βγάζει συμπεράσματα. Φέτος, λόγω της πανδημίας και λόγω της τεράστιας προσπάθειας που έγινε από το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, αποφασίσαμε ως κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ αυτή η επέτειος να είναι αφιερωμένη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους ανθρώπους που με τόσο πίστη υπηρετούν τόσα χρόνια. Μία ιδέα που ξεκίνησε από τον πολιτικό μας φορέα, ψηφίστηκε, υπηρετήθηκε με όλες μας τις δυνάμεις. Κάποια στιγμή βρέθηκε και αυτή να αμφισβητείται από τους άλλους πολιτικούς χώρους και χρειάστηκε η πανδημία για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει να έχει κανείς ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Επομένως, η όλη δική μας εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη στο Ζάπιο, τηρώντας και τον περιορισμό στην φυσική παρουσία των προσώπων, γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε στους άλλους ότι έχουν ατομική και κοινωνική ευθύνη, πρέπει να δίνουμε οι ίδιοι το παράδειγμα, θα γίνει η εκδήλωση στο Ζάπιο σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό στελεχών, κοινοβουλευτική ομάδα και το εκτελεστικό γραφείο. Αυτή είναι η προτροπή και προς τα μέλη του κινήματος, όπου και αν αποφασίσουν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, να τηρηθούν με ασφάλεια οι αποστάσεις. Και θέλω να πω ότι είναι καιρός πια η κυβέρνηση, πέρα από τα ωραία λόγια και τα ευχαριστώ που λέμε όλοι μας, υποκλεινόμενοι μπροστά στην αυτοθυσία αυτών των ανθρώπων που είναι η πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, να κάνει πράξη και αυτά που έχουν ελεγχθεί με χιλιάδες τρόπους μέσα στη Βουλή και να υιοθετήσει επιτέλους την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να μπουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σύστημα υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν γίνεται στον ιδιωτικό τομέα να ισχύει αυτό το καθεστώς και στο δημόσιο τομέα που έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας να είναι αυτοί οι άνθρωποι ακόμη χωρίς εξασφαλισμένο το κομμάτι αυτό στις ασφαλιστικές τους δυνατότητες που τους δίνει η πολιτεία. Σήμερα θέλω να πω ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ το μήνυμα συναδέλφωσης, αλληλεγγύης, προσπάθειας να υπάρχει συνεννόηση στα μεγάλα θέματα. Είναι οι βασικοί άξονες που έθεσε η 3η του Σεπτέμβρη και φυσικά μέσα από εκεί αναδεικνύεται και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ που όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες για θέματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα, με την παιδεία, με την υγεία, είναι πάντα πρωτοπορία με απόψεις, ιδέες και κυρίως υπερβάσεις.